Με μία ακόμη αυστηρή προειδοποίηση για την Τουρκία, ολοκληρώθηκε αργά χθε το βράδυ η τηλεδιάσκεψη των ηγετών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 27 εξέφρασαν την αμέριστη συμπαράστασή του στον πρόεδρο Μακρόν τόσο για τι προσωπικέ επιθέσει που δέχεται από τον Τούρκο πρόεδρο Εντογάν, όσο και για την τρομοκρατική επίθεση στη καια, ενώ καταδίκασαν και τι μονομερεί ενέργειε τη Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε ρητή καταδίκη τη τουρκική παραβατικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, προέβησαν οι 27 στι συνεδρίε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, παραπέμποντα σε κατά του Ερντογάν τον Δεκέμβριο. Καταδικάζουμε τι εντελώ απαράδεκτε προκλήσει και τη ρητορική τη Άγκυρας. Για τι αποφάσει, παραπέμπουμε εκ νέου στην προσεχή Σύνοδο Κορυφή τον Δεκέμβριο. Η... And rhetoric, which are completely unacceptable. Την ίδια ώρα η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί, ανακοινώνοντας μάλιστα ότι θα αγοράσει και νέο γεωτρύπανο για παράνομε γεωτρύς στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχει ένα πρόγραμμα δύο μηνών για να τελειώσουν οι τρισδιάστατες εργασίε. Μετά θα κάνουμε ένα σχέδιο για τρισδιάστατες σεισμικέ έρευνε. Μετά την πρώτη εξερεύνηση θα έχουμε εντατική εργασία γεώτρησης. Ίσως να αγοράσουμε ή να νοικιάσουμε ένα τρίτο πλοίο. Οι εικόνε του ηγέτε σε όλο τον κόσμο να εργαστούν για το διάλογο και την κατανόηση μεταξύ των κοινοτήτων και των θρησκειών και όχι για διαχωρισμούς. Στο πλευρό του Μακρόν, ο Πρωθυπουργό. Η σύγκρουση θρησκειών και πολιτισμών που προωθείται από την τουρκική ηγεσία αποτελούν συστημική απειλή για την Ευρώπη και υπερβαίνει αυτά που συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο.